Πολλά ψάρια σήμερα, αλλά μικρά. Εδώ έπεσα σε ένα κοπάδι λίγο καλύτερα ψάρια. Οπότε κάτι έχουμε. Βγάλω γρήγορα ώστε να κατεβάσω, μήπως μπορέσω και πάρω κάποιο ακόμη από το κοπάδι. Πριν φύγει, φαίνεται να είναι τόσο μεγάλο όσο νόμιζα. Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν έχουμε ένα ψάρι, αλλά έχουμε δύο. Λοιπόν, γι' αυτό με μπέρδευε στην αρχή. Λοιπόν, ορίστε. Σαρντίν γκλάιντερ για μία ακόμη φορά. Πρέπει να δείτε τι έχουν μέσα στο στόμα τους. Κοιτάξτε τι τρώνε. Κοιτάξτε. Σαρδέλα. Οπότε σαρδέλα τρώνε αυτά. Σαρντίν γκλάιντερ τους δίνω εγώ. Νομίζω ότι έχω κάνει σωστή επιλογή. Τώρα που ξεκινήσανε αυτή η διαόλη, είναι πολύ δύσκολο να ψαρέψεις με micro jigging. Δεν προλαβαίνει να πάει κάτω το τεχνητό και στα μεσόνερα σε έχουν σταματήσει.
Πάρα πολλά ψάρια σήμερα και αρκετές απελευθερώσεις. Το slow jigging είναι φοβερή τεχνική όταν τσιμπάνε τα ψάρια. Όταν όμως βλέπεις τα ψάρια και δεν τσιμπάνε, είναι σκέτη απογοήτευση. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Ήτανε δύο και φύγε το ένα. Ωραία, θα πιαστεί. Απ' το μάτι. Συγγνώμη, αλλά σου βγάλα το μάτι, φίλε μου. Έφερνα δύο ψάρια και έφυγε το ένα. Μέσα σε όλο αυτό το σκουπιδαριό υπάρχει και ένα μικρό επισκέπτη. Πάντο είναι λίγο. Χελώνα που έχει κάτσει. Τα. Έλα εδώ ρε. Έλα σε δούμε λίγο. Έλα να σε δούμε λίγο. Να σου πούμε ένα γεια. Πες ένα γεια. Χαιρετάς, ε. Με τον τρόπο σου, βέβαια. Τι έχεις στο στόμα σου, τι τρως. Είχε ανέβει εδώ σε μια σακούλα. Κοιτάξτε εδώ σκουπίδια. Χαμός. Είχε ανέβει λοιπόν εδώ σε μια μικρή σακούλα και καθόταν. Λοιπόν, σε είδαμε, σε χαιρετήσαμε, πάμε να σε αφήσουμε τώρα. Πάμε να σε αφήσουμε λοιπόν. Όπου φύγει, φύγει. Πώς θα σε βγάλω εσένα τώρα. Πώς θα σε βγάλω από εδώ.
μερικά πράγματα που πραγματικά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Τι πήγε να φάει ακριβώς? Καταλαβαίνετε ότι άμα συνεχίσω με micro jigging δεν θα μείνει τίποτα, οπότε σε καμία περίπτωση θα το απελευθερώσω με προσοχή. Σε περίπτωση που έχει βγάλει φούσκα το ψάρι με το αγκίστρι θα τη σκάσουμε, θα ξεφουσκώσει έτσι ώστε να μπορέσει να πάει προς τα κάτω, διαφορετικά θα μείνει στην επιφάνεια και θα το φάνει γλάρι. Είναι αυτό που σας έλεγα, όπου και να ρίξω με slow τα ψάρια χτυπάνε. Δεν είναι μεγάλο το ψάρι. Είχε ένα κοπάδι, είχε διάφορα μεγέθη και ως συνήθως παίρνω το πιο μικρό. Θέλετε να το δείτε? Ήθελα να δοκιμάσω κάτι. Να δοκιμάσω να βάλω τον πλάνο μέσα στο στόμα. Να δω χωράει. Είναι δυνατόν? Άλλη φορά να προσέχεις την παράφαση, μεγάλε.